Σοφία ορθή, ακούσομεν το Άγιο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν είπε, καθώς η Πάτερ με απέστειλας εις τον κόσμο, κι εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία, ου περί του δονδέρωτο μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων, δια του λόγου αυτών εις εμέ. Είναι πάντες ενώσι, καθώς η Πάτερ εν ημί, καγώ εν σύ, είναι και αυτή εν ημίν ενώσιν. Είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλας, και εγώ την δόξαν, ειν δεδοκάσμι δεδοκα αυτής, είναι όσιν εν, καθώς ημίς εν εσμέν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, είναι όσοι τε τελειωμένοι εισέν, και είναι γινός και ο κόσμος, ότι εσύ με απέστειλας, και ηγάπησες αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερους δε δοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κακίνι όσοι μετέ μου, είναι θεωρώσει την δόξαν την εμήν, είναι δοκάσμι, ότι αγάπησάς με προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε και ο κόσμος σε ουκέγνω, εγώ δε σε έγνων και ότι έγνωσαν, ότι σοι με απέστειλας. Και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίζω, είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με, εν αυτήσει, καγώ εν αυτής. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είναι όσοι τε τελειωμένοι εισέν, οι μαθητές του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, οι Άγιοι Απόστολοι και όσοι πιστεύουν εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού δια του κηρύγματος των Αγίων Αποστόλων, γίνονται ένα με τον Κύριο της δόξης και τελειοποιούνται. Είναι, όπως λέει εδώ ο Κύριος, τε τελειωμένοι εισέν, γίνονται τέλειοι, γίνονται ένα με τον Πατέρα και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, αλλά και ένα μεταξύ τους. Και αυτή είναι η τελειότητα, το να εντάσσεται ο άνθρωπος μέσα εις την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, και όπου εκεί εκχέονται όλες οι χάριτες, όλη η Θεία Ενέργεια φανερώνεται, και εκεί ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να γίνει αγαθός, εθεάρεστος, να γίνει άνθρωπος αληθινός, σοφός και δίκαιος. Αλλά αυτό δεν γίνεται ξαφνικά. Χρειάζεται μία ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει ο άνθρωπος να συνεργαστεί με τη Θεία Χάρη. Λέει ο Άγιος Αντώνιος, εις τις παρενέσεις του περίθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας, είναι αδύνατο να γίνει ξαφνικά ένας άνθρωπος αγαθός και σοφός, αλλά με επίμονη μελέτη και διαγωγή, αναστροφή, τρόπο ζωής και εμπειρία και χρόνο και άσκηση και επιθυμία του αγαθού έργου. Όλα αυτά είναι αναγκαία. Άνδρα αγαθών και σοφών, ευνηδίως γενέστε αμήχανον, αλλά επιπόνω μελέτη, με κοπιαστική μελέτη και αναστροφή και με σωστή επίπονη ζωή
ζωή που ζει, που φανερώνει, κατά την οποία ο άνθρωπος καλλιεργεί τις αρετές και φανερώνει έτσι τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, φανερώνει τα θεία χαρίσματα που έλαβε κατά το Άγιο Χρίσμα. Και πείρα και χρόνο και ασκήση και επιθυμία του αγαθού έργου. Δηλαδή, ο αγαθός και σοφός άνθρωπος δεν δημιουργείται ξαφνικά. Χρειάζεται επίπονη μελέτη και διαγωγή, σωστή και εμπειρία και χρόνος και άσκηση. Αλλά πρέπει να υπάρχει και επιθυμία του αγαθού έργου, του καλού έργου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να δημιουργηθεί ο αγαθός και σοφός άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος, ο αγαθός και θεοφιλής, ο οποίος πράγματι γνωρίζει τον Θεό, λέει ο Μέγας Αντώνιος, δεν σταματά από το να κάνει με περίσσια όλα εκείνα που αρέσουν στο Θεό. Και τέτοιοι άνθρωποι σπάνια βρίσκονται. Ο δε αγαθός και θεοφιλής άνθρωπος, ο εν αληθεί αγενώσκων των Θεών, μου πάβεται αυθόνος πάντα ποιών, τα αρέσκοντα το Θεό. Σπάνιοι δε οι τιούτοι άνδρες ευρίσκονται. Ο χρόνος, η υπομονή και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε είναι απαραίτητα για να δημιουργηθεί ο αγαθός και σοφός άνθρωπος, ο οποίος δεν δημιουργείται ξαφνικά. Απαιτείται επίπονη μελέτη. Απαιτείται θυσία. Απαιτείται κόπος, πόνος για να διαμορφωθεί. Δεν είναι δυνατόν από τη μια στιγμή στην άλλη ο άνθρωπος να γίνει τέλειος. Απαιτείται αγάπη των κόπων, συμφιλίωση με τον κόπο, με τον πόνο. Ο άνθρωπος πρέπει να πονέσει, να κοπιάσει για τον Θεό, αλλά και να επιθυμήσει την πνευματική ζωή. Πρέπει να δώσει χρόνο στην προσευχή, στη μελέτη, στην αυτοεξέταση, στην παρακολούθηση του εαυτού του, στην άσκηση, στην ησυχία. Πρέπει χαρούμενα να ασκεί τις αρετές και μάλιστα την υπακοή στις Θείες Εντολές. Ο αγαθός και έχουν εμπειρία του Θεού άνθρωπος κάνει με αυθονία και με περίσσια ό,τι αρέσει στο Θεό. Πηγαίνει προς το Θεό λεβέντικα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Πηγαίνει χαρούμενα, πρόθυμα, χωρίς μίζερους υπολογισμούς και ανασταλτικούς λογισμούς του τύπου με μέτρο τα χριστιανικά. Δεν είμαστε μοναχοί. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό θέλει να κάνει περισσότερα και από αυτά που ζητούν οι Θείες Εντολές. Και όπως είπε ο Κύριος, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα κάνει και εκείνος και μίζω να του τον ποιήσει. Και έτσι γίνεται αληθινά άνθρωπος του Θεού, αγαθός, δίκαιος, ενταγμένος μέσα στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο τέλειος, ο ενταγμένος και παραμένων ο ζωντανό κύτταρο στο σώμα του Χριστού, που είναι η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτός ο άνθρωπος δεν πάβει να κάνει με αυθονία αυτά που γνωρίζει ότι αρέσουν στο Θεό, τα έργα της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ο του Χριστού φίλος και εραστής καθαρίζει τον εαυτό του από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, όχι για να νιώσει αυτοικανοποίηση εκπληρώνοντας μια αυτονομημένη ηθική επιταγή ενός μεγάλου μύστη ή κάποιου φιλοσοφικού Χριστού, αλλά επειδή αγαπά τον Χριστό, το πρόσωπο του Χριστού, και αγαπά και το σώμα του Χριστού, την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Θείος Έρωτας τον οθεί να κάνει όλο και περισσότερα και μεγαλύτερα για αυτό που αγαπά, φτάνοντας κάποτε ή και υπερβαίνοντας τα βιολογικά του όρια και τις αντοχές που υπάρχουν λόγω της κτιστότητάς του. Η αυθονία των έργων φανερώνει τη θερμότητα της προς Χριστόν αφοσιώσεως και αγάπης.
Σπάνιοι είναι αυτοί που αγαπούν έτσι τον Θεό και δεν σταματούν να κάνουν τα έργα που αρέσουν στο Θεό, μη λογαριάζοντας κόπο και θυσίες. Το κατεξοχήν θεάρεστο έργο είναι η μετάνοια, που οδηγεί στην κάθαρση από τα πάθη, την εκπλήρωση του ανθρώπινου προορισμού, που είναι το καθομοίωση και την ένωση με τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό. Γι' αυτό και ο θεοφιλής άνθρωπος ασκείται με πλήρη προθυμία, δηλαδή νηστεύει, αγρυπνεί, χαμευνεί, υπακούει στο πνευματικό του οδηγό σε όλα πλήν αμαρτίας, απενεργοποιεί και υποτάσσει το δικό του θέλημα στο Θείο θέλημα. Εξομολογείται και κοινωνεί τακτικά, μετέχοντας τη Θεία Χάρη που προσφέρεται μέσω των αγιαστικών μυστηρίων. Ο θεοφιλής άνθρωπος αγαπά εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας και ισχύως τον Θεό. Δηλαδή τον σκέπτεται συνεχώς, προσεύχεται, τον ποθεί συνεχώς και τον αναζητά με ορμή και βούληση κρατεά, προσθέτοντας πόθο στον πόθο, φωτιά στη φωτιά, θέρμη στην θέρμη την πνευματική, που έχει ανάψει το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Ο αληθινά αγαθός, ο αληθινά εκκλησιαστικοποιημένος άνθρωπος, ως κύτταρο του σώματος του Χριστού, έχει συνεχή την αναφορά και την αγάπη του, που οδηγεί στην υπακοή, στην κεφαλή αυτού του σώματος. Υπακούοντας στην κεφαλή, στον Χριστό, ζωογονείται και εντάσσεται λειτουργικά στο σώμα, υπηρετώντας το. Ασκεί τη διακονία που έλαβε από τον Κύριο, ταπεινά, θυσιαστικά, αγαπητικά προς τα άλλα κύτταρα, μέλη του σώματος. Επειδή αγαπά την κεφαλή και υπακούει χαρούμενα και αγαπητικά, εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας και ισχύως σε αυτήν και λατρεύοντας και υπηρετώντας αυτήν. Το μυστήριο της ενότητας του σώματος, το είναι απάντες ενώσει, επιτυγχάνεται χάρις στην ένωση όλων των κυττάρων με την κεφαλή, τον Χριστό. Αυτή η αγαπητική ένωση των μελών με την κεφαλή προκαλεί και την πλεισμονή των έργων των μελών, που είναι τα έργα της διπλής αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Σπάνιοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή οι Άγιοι που δεν φοβούνται το θάνατο, την απόρριψη, την περιθωριοποίηση, τον όποιο διωγμό, τον αφορισμό, το να γίνουν αποσυνάγωγοι. Η αγάπη προς τον Χριστό και προς τον πλησίον δεν μπορεί να επενεργοποιηθεί από καμιά εξουσία πλην της εξουσίας που ασκούν τα πάθη μέσα μας, όταν δεν τα νεκρώνουμε και δεν τα μεταστοιχιώνουμε σε δυνάμεις ανυψωτικές προς τον Θεό. Ο φύλαυτος άνθρωπος νιώθει αποτυχημένος όταν οι άλλοι δεν τον αγαπούν ή όταν τον περιθωριοποιούν ή τον καταδιώκουν και τον αδικούν. Ο αληθινά όμως αγαθός, σοφός, εκκλησιαστικοποιημένος άνθρωπος δεν εξαρτάται από τίποτε παρά μόνο από τον Θεό. Δεν εξαρτά την ευτυχία του, εντός εισαγωγικών η λέξη, ή την επιτυχία του από την αναγνώριση ημί των άλλων, αλλά από την επιδοκιμασία ημί του Θεού. Σε όλα αναζητά να γίνεται το θέλημα του Θεού και όχι το δικό του, το οποίο συνήθως είναι το θέλημα των παθών και μάλιστα της φιλαυτίας του. Τα έργα του αληθινά εκκλησιαστικοποιημένου ανθρώπου δεν αποσκοπούν στη δόξα του, αλλά στη δόξα της κεφαλής του σώματος, στο οποίο είναι οργανικά ενταγμένος, δηλαδή στη δόξα του Χριστού και της Αγίας του Εκκλησίας. Τα έργα αυτά που κάνει ζωογονούνται, υπάρχουν, ξεκινούν, προχωρούν και τελειώνουν με τη Θεία Χάρη, η οποία είναι η κοινή ενέργεια του Αγίου Τριαδικού Θεού. Χωρίς σύνδεση με Αυτόν τίποτε δεν κατορθώνεται, τίποτε δεν κινείται, τίποτε δεν επιτυγχάνεται. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, μας λέγει ο Κύριος. Η ένταξη και η παραμονή στο σώμα του Χριστού για το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, Χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας αντιστοίχως είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη μετοχή στη Θεία Χάρη που πηγάζει εκ της κεφαλής και εκχέεται προς το σώμα. Η αδιάλειπτη εν ταπεινώση και μετανία προσευχή
είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη της Θείας Χάρης και την παραμονή της μέσα μας, αφού δι' αυτής εκπληρώνεται η κορυφαία εντολή της αγάπης προς τον Θεό και δι' αυτής όλες οι άλλες εντολές. Παραμονή στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία σημαίνει ένωση με την κεφαλή, τον Χριστό, για της αγάπης, που ενηλώνεται με την αδιέλειπτη εν μετανοία και ταπεινώση προσευχή και συνεχή μυστηριακή και ασκητική ζωή. Η ένωση των κυττάρων μελών με την κεφαλή Χριστό εξασφαλίζει στα κύτταρα ζωή και περίσσια ζωής. Αυτή η ζωή είναι η κτιστή και η περίσσια ζωής είναι η άκτιστη Θεία Χάρη, η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό μας διδάσκει ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το χωρίο «Εγώ δε ήλθον, είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Και τι ζωής περισσότερον, υπέμη, Βασιλεία Ουρανών». Ήθε αυτής της Βασιλείας να επιτύχουμε νάπαντες. Το δε Θεό ημών δόξα, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.